Καλησπέρα μου σε όλους από το κλειστό γήπεδο του Σπάρτακου, εδώ που σε πολύ πολύ λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στους Escapers και τους Biro Killers. Για τους Escapers με το 2 Τσικλιτζής, με το 1 Τάγκας, με το 7 ο Σιώπκας, με το 10 ο Φράγκος και με το 11 ο Μανούρης. Αρχική πεντάδα των Biro Killers με Κοσμαδάκη, Νεοφύτου, Μανδυλαρά, Κατσίκη και τον Κεφαλά. Τζάμπολ λοιπόν και η μπάλα στους Escapers για την πρώτη δική τους επίθεση στην απόψινη αναμέτρηση. Μανούρης κάνει δουλειά στο χαμηλό φως, μόνος του για τρεις εκτελεί άστοχα ο Γάτος. Τώρα πρώτη επίθεση για τους δύο Killers. Τους δύο Killers σε καλό φεγγάρι τον τελευταίο καιρό, δύο σερί νίκες μετρούν. Η τελευταία επί των γαλλικά και πιάνω με 63-49. Ο αρχηγός από τη γωνία το χάνει. Ο Γάτος μαζεύει. Οι Escapers απ' την άλλη μετρούν δυο σερί ήττες. Βρίσκονται στην 8η θέση με ρεκόρ 11-12. Δυο θέσεις πάνω από τους Biro Killers δηλαδή. Στην τελευταία αγωνιστική ηττήθηκαν από τους TPG Warriors με 51-72. Ο Γάτος πασάρει για τον Τάγκα. Και αυτός αστοχή για τρεις. Με τον Κοσμαδάκη. Κοσμαδάκη στη Βιτσάιντ. Κεφαλάς εκτελεί για τρεις και συνδέεται με το καλάθι. Πρώτο στο μάτς. 0-2 γράφει ο Βατινοσπίνακας, μάλλον πατούσε τη γραμμή. Ο Κωστάς Κεφαλάς, Γάτος για την απάντηση με μεγάλη καμπύλη. Κλάτς 3-2. Το ήταν τρίποντο. Νεοφύτου, ασίστ του Κοσμαδάκη. Πορτοκαλάς του Αλέξανδρου στο παιχνίδι και εναλλαγή στο προβάδισμα 3-4. Τάγκας τώρα. Μανούρη. Να στην baseline και βάζει την μπάλα στο καλάθι. Μετά κατακράτος εδώ τον Κατσίκη. 5-4. Χέρι-χέρι δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Κοσμαδάκης. Κατσίκης για τρεις, δεν το βάζει, παίρνει ο Γάτος. Τάγκας. Γάτος. Χαϊλό κατάσταση, ο Μανούρης τροποδοτείται ξανά, έρχεται την βοήθεια από τον Κεφαλά, ο οποίος κρεμούνται με φάουλ. Κεφαλάς που προέρχεται από πολύ καλή εμφάνιση με 16 πόντους, 7 rebound και 3 στα 6 τρίποντα. Κόντρα στα γαλλικά και πιάνω. Πρώτος πρόεδρος σε αυτό το μάτς ήταν ο Κοσμαδάκης. Ο Σάλβος με 19 πόντους, 6 rebound, 4 assist, 2 κλεψίματα και 5 στα 12 τρίποντα. Μανούρης στη γραμμή. Έχασε την πρώτη και τη δεύτερη. Μαδάκης behind the back. Ξαναβέρνει. Τσίκης άστοχος από τη γωνία. Εύκολο rebound του Γάτου. Μπαλά ξανά στα χέρια του Τάγκα για να οργανώσει. Μανούρης και Γάτος στάζει να εκτελέσει άμεσα. Εκεί και εκεί κάνει συνεργασία. Κοσμαδάκης. Καλάς, τροφοδότησε τον Νεοφύτου. Ένα πρόσωπο στο καλάθι. Τα δεύτερα ακόμα. Φάουλ του Σιώπκα. Με οκτάδα απόψε οι Biro Killers, με επτάδα αν δεν κάνω λάθος οι Escapers. Μανδυλαράς. Νεοφύτου από μέση απόσταση, αυτό το έχει στο ρεπερτόριό του. 5-6. Γάτος. Μανούρης και Τάγκας από τα 4 μέτρα, εύστοχος για 2.
Μία ακόμα ένα αλλαγή στο προβάδισμα, 7-6. Ο Σμαλδάκης για τον Μανδυλαρά. Βρέθηκε πεσμένο στο παρκέ εκεί ο Γάτος. Κιόκας, υποπίεση για δύο. Αλλά στο rebound. Βάλα ξανά στα χέρια του Κοσμαδάκη. Βαλάς η έξτρα πάσα. Μιλάρα στο νέο φύτου. Παριστερό, αστοχή ο Αλέξανδρος. Τάγκας. Βουτσά έτσι τον Κιόκα. Γυρίσουν πυροκύλες, οργανωμένη είναι η επίθεση. Κόκκα. Στάχνει διάδρομο, κάνει λάθος, κλείβει ο κεφαλάς. Μανδυλαράς, τρέχει ο Κοσμαδάκης μπροστά και θα πάρει την πάσα για να την μετατρέψει σε ασίς και να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του 7-8 στο 5 λεπτό. Κράτος, βάζει πλάτη στο νεοφύτου. Ρολάρι στην baseline, εκπληκτική κίνηση και καλάθια τον Τζουλό. 9-8. Κοσμαδάκης. Κεφαλάς ο πλήζει από τη γωνία. Το rebound θα είναι επιθετικό. Διαχειρός αρχηγού. Νεοφύτου. Νέο καλάθι, ασίστ του Κοσμαδάκη. 9-10. Ωραίο μάτς το ξεκίνημα. Έχουν βρει ρυθμό αμφότερες οι ομάδες από νωρίς. Κιόκας. Δύο παίκτες πάνω του. Βάλα έξω για το τρίποδο του Τάγκα που δεν μπαίνει. Βάλα ξανά στα χέρια του Σάλβου. Βαλάς. Κοσμαδάκης. Πέρασε, σκόραρε με όμορφο τρόπο. 9-12. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κάποια ομάδα πετυχαίνει δύο καλάθια συνεχόμενα χωρίς να μεσολαβήσει καλά στην αντίπαλη ομάδα. Σκιόπκας. Κόβει από το κεντρικό διάδρομο ασίστ το Μανούρης. 11-12. Κοσμαδάκης. Δεν θα βιαστεί, ο Μαντιλαράς θα πάρει το σετ από τη 45 και θα το βάλει. Κάνει και το σταυρό του. Είχε καιρό να βάλει τρίποντο, όπως μας είπε στις pre-game δηλώσεις. Κιόκας, θα βάλει το σπίνο Μανούρης, αλλαγές από τους πυροκύλερς. 5-4 ακόμα, Σιόπκας μετά από τρίπλα στο σίδερο. Και πάνω ο Κατσίκης. Ένα τρίλεπτο ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Μαδάκης περνά, Μανδυλαράς εκτελεί νέο τρίποντο. Άτυχος αυτή τη φορά. Το μάτς συνεχίζεται. Μανούρης. Μαλάκης. Υπομονή, μπυροκύλερς. Πέναντι στη ζώνη. Ο Φίτους κλειδικε πάσα. Κεφαλάς για τρεις, ναι. 11-18. Μπυροκύλερς βρίσκουν τον τρόπο να τρέξουν ένα σερί και να γκάζουν τους escapers να καλέσουν time out. 11-17 γράφει ο Φωτεινός πίνακας. Μάλλον πατούσε τη γραμμή ο παίκτης που ευστόχησε. Επιστρέφουμε. 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στο σύν 6 οι πυροκύλερς. Νέο πρόσωπο στην πετάδα του στο Αχίλε με το νούμερο 0. Νέο πρόσωπο και ο Δημήτρης ο Μανδυλαράς με το νούμερο 11. Επομένως Δημήτρης Μανδυλαράς, Αχίλε Κοσμαδάκης. Του.
Κεφαλάς που τώρα δίνει τη θέση του στον Τσαλτόπουλο. Αυτή είναι η πεντάδα των φιλοξενούμενων βολές για τον Σάλβο Κοσμαδάκη. Στην άλλη πλευρά είναι ο Σιόπκας, ο Φράγκος με το 2 ο Τσικλιτζής, με το 6 ο Γάτος και με το 14 ο Καζαναστάσης. 11-17 παραμένει. Τσικλιτζής περνά, τον σταματάει ο Νεοφύτης στο πρώτο χρόνο. Τώρα ο Θάνος για τον Φράγκο, καλή άμυνα του Αχίλε. Το δεύτερο ακόμα διάβεσε τον Escaper. Γάτος βάζει γρήγορα την μπάλα στο παρκέ. Δημιουργεί για τον Καζαναστάση. Και έρχεται ο Φράγκος να ανανεώσει στη συνέχεια. Κιόκας απέναντι σε 2 και 3 βγαίνει και αυτή η άμυνα. Έχει πατήσει όμως ξεκάθαρα και τη γραμμή ο Αχίλε. Λάθος κλέψιμο, ο Νεοφύτου. Γρήγορη πάσα του Κοσμαδάκη. Στην άλλη πλευρά το βάζει ο Σιόπκας, πιάνοντας τον ύπνο και την άμυνα των πυροκύλερ. 13-20. Έμεσο τρίποντο, 14-20. 56 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Βάλα γρήγορα στον Αχίλε. Οπ του Γάτου εκεί εντυπωσιακό. Σιόπκα τρέχει, τον καταδιώκουν δύο και τον παγιδεύουν και τον αναγκάζουν σε λάθος. Κοσμαδάκης μακρινή. Αντιλαράς αυτή τη φορά δεν θα βιαστεί. Αχίλε. Τσαλτζόπουλος και Νεοφύτου. Ενασμέναν με τον Καζαναστάση, mid-range άστοχο, πάνω γάτος. 22 για τους Escapers, αν δεν βιαστούν είναι όλα δικά τους. Μεγαράστη μίση στους συμπαίκτες του ότι έχουν δύο φάλλοι να δώσουν να χρειαστεί. 12 ακόμα, στην επιλογή στην κορυφή. Κιόκα, καλή άμυνα ο Αχίλε. Μπάουν, αμυντικό. Τα 4-20 μπροστά οι Ροκίλερς. Δεύτερο δεκάλεπτο στο ζεφύρι, πρώτη κατοχή για τους Ροκίλερς. Κοσμαδάκης πασάρει τον Τσαλτόπουλο, έρμπολα από εκείνον. Γάτος. Γάτος Καζαναστάσης, Τάγκας, Τικνητής και Φράγκος από τη μία. Κοσμαδάκης Νεοφύτου, Τσαλτόπουλος, Δημήτρης Μανδυλαράς και Αχίλε. Μετά από τον τυπικά φιλοξενούμενο Καζαναστάση, ελεύθερος για δύο. Δεν σημαίνει ότι θα ήθελε. Μαδάκι. Σταματά την τρίπλα, βρίσκει στήριγμα στον Αχίλε. Αστοχή από τα 6 μέτρα. Κάτος την πάσα με χαντό. Βάζει πλάτη τον Νεοφύτου. Κρατά σταθερό. Αλλά στοχή και προϋποθέσεις εφονδιασμού στην άλλη πλευρά. Ο Μιλαράς 3 με 2 είναι. Καθυστέρησε λιγάκι. Τώρα ο Σάλβος για 3. Θα το βάλει.
14-23, maximum προβάδισμα 9 πόντων. Λίγα ο Μανιλάρας δικαιώθηκε. Και θα πιστωθεί και μια assist. Τάγκας. Και τώρα Γάτος, high-low κατάσταση, Ατσίλε με το δεξί στο σίδερο. Μανιλάρας πρόλαβε. Μιλαράς, καλή άμυνα του Τάγκα. Μπάλα στους Escapers. Την ώρα του Κατσίκη να αντικαταστήσει τον νεοφύτο, ο οποίος θα πάρει ανάσες. Τότε λεπτά ακόμη στο πρωτομήχρονο, αλλαγή και για τους Escapers με τον Μανούρη να παίρνει τη θέση του Καζαναστάση. Πέρασε, κέρδισε φάουλ. Πολλές. Πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Δεκαπέντε-23, 16-23. Για τρεις. Έξυπνα εκεί ο Αχίλια, πετά την μπάλα πάνω στον Μανούρη. Κερδίζοντας για την ομάδα του ακόμη 14 δευτερόλεπτα. Αχίλε, νικά τον Γάτο. 16-25. Πάσα για τον Φράγκο, το τρίποντο δεν μπαίνει. Κουβαδάκης με το γιούρο στεπερνά και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Μαγικός σάλβος Κουβαδάκης για το 16-27. Το μεγαλύτερο προβάδισμα που έχουμε δει μέχρι στιγμής απόψε. Παραμένει τώρα για τους Escapers. Όχι, αλλαγή απόφασης. Δεν ξέρω αν κάποιος παίκτης το παραδέχτηκε. Μπράβο του, αν έγινε όλους έτσι. Το σπαντάκι σε σκαστή πέρασε με κάποιο τρόπο και ο Αχίλε έβαλε ξανά την μπάλα στο καλάθι. 16-29, ξεφεύγουν οι Μπυροκίλερς. Οι Escapers καλούνται να αντιδράσουν. Γάτος. Μανούρης ήταν καλή η έμπνευση του Γάτου. Μανούρης σαν να εφηβιάστηκε. Πάμε σε time out. Λιγότερο από 6,5 λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο, στο συν 13 οι Μπυροκύλες έχουν και την κατοχή. Μανιλαράς, Σταλτόπουλος για τον Αχίλε. Το Μανούρης βγάζει την άμυνα. Σιώκας. Βγει στον Μανούρη. Λέω πως επίδεσε και στην άλλη πλευρά. Μανούρης ένας μέναν, θα βγει νικητή και θα μειώσει στις 11. Σταλτόπουλος. Κουσμαντάκης. Ένα sidestep θα ελευθερωθεί. Καλό μπλοκάου του Σιώπκα εκεί που θα πάρει το rebound. Θα κατέβασε και την μπάλα. Κρόσα από τα δύο γκάρτ. Σιώπκας για τον Γάτο. Το
θα πάει στον Ασμένα. Μανούρης, να προς το καλάθι, δεν το βάζει. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρωτεμίχρονο, σταθερά μπροστά. Μπυροκίλερς. Σαλτόπουλος, είχε χώρο για να εκτελέσει, δεν το έκανε. Θα το κάνει τώρα πίεση από τον Σιόπκα. Νέα ευκαιρία για τους Escapers να μειώσουν τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή. Σιόπκα. Γιατί ο Σαλτόπουλος και θα χρειαστούμε φάουλ. Δεύτερο ομαδικό των Μπυροκίλερς. Χωρίς φάουλ. Οι δραπέτες μέχρι στιγμής. Δική αλλαγή. Κώστας Κεφαλάς τρέχουν στο παρκέ. Γάτος. Τα δεύτερα ακόμα. Μανούρης από τα τρία μέτρα. Όχι. Ο Τσικλιτζής από κοντά. Ούτε αυτός. Και τρέχει ο Κοσμαδάκης. Ακολουθεί ο Μανδυλαράς. Κερδίζει φάουλα τον Μανούρη. Ο Γάτος στον πάγκο για να επιστρέψει ο Καζδαναστάσης. Αμπιλαράς. Μαδάκης για τον Αχίλε. Νέο κερδισμένο φάουλ. Δεκατέσσερα δεύτερα ακόμα. Κοσμαδάκης. Μανδυλαράς για τον Αχίλε. Πέρασε ο Αχίλε. Δεν σκόραρε όμως. Σιόπκα σε γρήγορο transition. Κάθε τρόπο να δημιουργήσει το ρήγμα, αλλά κατάφερε και πήρε φάουλ. Θα μπορούσε ενδεχομένως να πάρει και το maximum. Δύο βολές όπως και να έχει. Και τρίτο ομαδικό Βυσσινή. Πρώτη στις 10 διαφορά. Μία στις 2 rebound ο Κατσίκης. Λαράς, good side. Κεφαλάς οπλίζει και βρίσκει σίδερο. 3,5 λεπτά ακόμα, Σιόπκας. Όχι, δεν είναι ο Σιόπκας. Τώρα είναι ο Σιόπκας. Μανούρης. Να ο Σιόπκας με χαντό. Πέντε δεύτερα ακόμα, Φράγκος. Ποιος θα πάρει το σου, το Μανούρης θα το πάρει. Θα το χάσει. Κεφαλάς. Από την αντίθετη πλευρά του screen είναι καλή η σκέψη. Είναι κακή όμως η εκτέλεση αυτής της πάσας προς τον Κεφαλά. Πάμε σε νέο time out. Κάτι λιγότερο από ένα τρίλεπτο ακόμη εδώ στον Σπάρτα. Εγώ και στο πρώτο εμίχρονο της αποψήνης αναμέτρησης στο συν 10. Παραμένουν οι Πυροκίλερς. Είναι ώρα να δούμε καλά τις παιδιάς. Κοσμαδάκης, Μανδυλαράς, Κεφαλάς, Αχίλε και Κατσίκης για τους Μπυροκίλερς. Σιόπκας, Τσικλιτζής, Καζαναστάσης, Φράγκος και Μανούρης, οι πενταδά των Escapers. Μανδυλαράς, Κατσίκης, Σαλά Μανδυλαράς, τελειώνει ο χρόνος, περνά ο Μανδυλαράς, αστοχή.
Μαργαρίτη και προσωρινά. Ξανά ο Τσικλιτζής εκτελεί άμεσα την αστοχή από μακριά. Υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία, ο Φράγκος οφλίζει. Άνθρωπος και αυτός με τη σειρά του. Και τώρα η μπάλα στην Πυροκίλερς. Τρέφει το μεταξύ ο Γάτος στη θέση του Σιόπτα. Ο Γάτος που νομίζω είχε 2-3 ματσάκια να εμφανιστεί. Δεν κατάφερε να ανεβάσει τη διαφορά στις 12. Αυτά να φτάσεις. Κλειτζή. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Παίρνει ο Γάτος και εκτελεί για 3. Μακρινό το rebound του κεφαλά. Κατεβάσει και την μπάλα. Κοσμαδάκης. Κεντρό συνεργασία. Εκεί από τις escapers του συντομφήματα. 19-31, καλά και τους παιδιάζουν τα βόρα. Και 40 δευτερόλεπτα ακόμα στο προμηθενό. Εκεί θα ανεκίνησε ο Φράγκος να βγει από το screen και παίρνει την μπάλα. Φράγκος. Κυκλητής μετά από τρίπλα και screen δεν το βάζει. 24 δεύτερα όλα για τους πυροκύλες που είναι κάτι μιλές αδιαστόνομο. Κατσίκης, το παίρνει το τρίποντο και δεν δικαιώνεται. Και έτσι η τελευταία επίθεση του πρώτου χρόνου θα είναι για τους escapers που κάνουν λάθος όμως. Κεφαλάς, κλέβει, πασάρι για τον Κατσίκη. Κοσμαδάκης για 3, όχι, τέλος στο πρωτεμήχρονο. Escapers 19, Killers 31. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στον Σπάρτακο. Θυμίζω είναι η 24η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο του development, όπου οι Πυροκύλες έχουν ρεκόρ 9-14, 2 σερί νίκες και βρίσκονται στην 10η θέση, ενώ οι Σκέβερς έχουν 11 νίκες, 12 ήττες, 2 σερί αρνητικά αποτελέσματα και 2 θέσεις πάνω στην ομάδα των αδερφών Μανδιλαρά. Νόχδο η θέση. Ξεκάθαρα ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο και ειδικότερα στη δεύτερη περίοδο. Οι Πυροκύλερς έχτισαν διαφορά 12 πόντων. Με στόχο να τη μειώσει, να τη μειώσει μάλλον στους 10. Βρίσκεται το Μανούρη στη γραμμή. Κάνει την πρώτη. Μανούρης Καζαναστάσης Σιόπκας. Τάγκας και Γάτος. Πεντάδοκα escapers, από την άλλη πλευρά είναι ο Κώστας ο Μανιλαράς, ο Σάλβος Κοσμαδάκης, ο Αλέξανδρος Νεοφύτου, ο Αχίλε και ο Κώστας ο Κεφαλάς. Αχίλε πανταγκάζει από το κεντρικό, κλείνουν δύο πάνω του και κάνουν λάθος. Γάτος. Πουτσάει στον Καζαναστάση. Λόμπα θέλει ο Μανούρης, περνά ο Τάγκας και εκτελεί για 2. Πάνω το κεφαλάς. Παδάκης περνά στα πόδια. Ναι, ωραία συνεργασία. 19-33, άλλη μια αποτελεσματική δημιουργία από τον Πόιντα, τον φιλοξενούμενο. Σιόπκας μες την επιλογή, επιλέγει την πλευρά του Μανούρη, διεισδύει και δεν σώζει την κατοχή. Κοσμαδάκης 4-1, αν δεν γίνεται να χαθεί αυτό. Μανδιλαράς, εύστοχος, ασίστ το Νεοφύτου. 19-35, ένα γρήγορο 0-4 σερί. Και διαφορά στους 16. Για 3 είναι το σουτ και είναι καλό. Ασίστ του Τάγκα, δεύτερο σουτ 3 πόντων για απόψε από τον Γάτο, 22-35. Νάσα για τους escapers. Νεοφύτου. Στον ασμένα με τον Καζαναστά.
φάση που του λέει ένα μεγαλοπρεπές αντόκι. Μανώλη σώζει. Τάγκας, Γάτος. Σε κάθαρο της μάτς. Το εκμεταλλεύεται και σκοράρει. 24-35. Escapers, τρίποντο άστοχο και χαλά. Διαφορά στις 11. Για να δούμε αν μπορούν να μειώσουν κι άλλο. Ζιπεδούχοι. Σιόπκας. Λέει άμυνα του Μανδυλαρά. Ο Σιόπκας περνάει και ευστοχή. 26-35. Το σέρι των Escapers συνεχίζεται. Τώρα 2 του Σιόπκα. Ο Μαδάκης περιμένει και τον νεοφύτου και τώρα ξεκινά την επίθεση. Τελώντας για 3 πίσω από το screen. Σάλμος προς Μαδάκης, 26-38. Μαχαιριά ήταν το τρίποντο πάνω που μείωναν. Φυσικά οι παιδούχοι. Τάγκας. Ο Σιόπκας θέλει να βγει από το screen. Παραλίγο να κλέψει, κράτησε ο Μανούρης, Γάτος για 3 στο σίδερο, Μανούρης το rebound όμως και το καλάθι. Σε 8-38 πέρασε ο Κοσμαδάκης με ποδοσφαιρική τριπλά. Μανδυλαράς το σκέφτηκε πολύ. Κοσμαδάκης του, καλή άμυνα του Μανώρη που ήθελε να βοηθήσει. Με λάθος όμως την προσπάθειά του να προσπαθήσει στο ανοιχτό γήπεδο τον Σιόπκα. 6 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πάμε σε time out. Στα επιστροφή λοιπόν. Μπάλα στους Μπύρο Killers που προηγούνται με 10. Ακύλε, βγάζει την μπάλα έξω, ο Μανδυλαράς για 3. Δεύτερη τριποντέλα του Κώστα, 28-41. Σιόπκας. Δυναμική αλλαγή του νεοφύτου. Σιόπκας παίρνει νέο screen και εκτελεί για 2. Ο Μανούρης ανανεώνει με το σαντίο πάνω του, κρατά σταθερό και βρίσκει ωραία το στήριγμα. Ο Τσικλιτζής ελευθερώθηκε, ο Τάγκας αστόχησε. Η πολιορκία συνεχίζεται, καλάθι τώρα τον Τσικλιτζή. 30-41, δεν τα παρατείνει οι Escapers. Μαδάκης κατήπατα. Πεντά λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Νιτζής. Καζαναστάσεις, ψάχνει το high-low, Μανούρης. Πέναντι στον Αχίλε, η μπάλα ξανά βγαίνει έξω. Το χάνει ο Καζαναστάσεις, ξανά ο Μανούρης. Κάνει μεγάλη ζημιά στο rebound. Μανούρης, Καζαναστάσεις, ούτε τώρα. Τάγκας ανανεώνει. Σιόπκας. Φάουλ του Αχίλε. Δεύτερο μαγικό. Χωρίς φάουλ οι Escapers μέχρι στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Σιόπκας. Αναστάσεις ξανά στον Σιόπκα. Μανούρης. Σιόπκας για 2. Καλάθι επιτέλους. 32-41. Μανδυλαράς τρίτο. Καλά λίγο. Κλειτζής σταματά την τρίπλα, δίνει στον Τάγκα. Τάγκα για 2 μετά το screen. Υπάρχει φάουλ πάνω στο σουτ. Πρόσεκτη άμυνα.
Ευκαιρία για εύκολους πόντους για τον Γιώργο Τάγκα. Έχασε την πρώτη. Έβαλε τη δεύτερη. Στους 8 η διαφορά. Γάτος και Φράγκος αντί του Μανούρη και του Τάγκα. Κοσμαδάκης για 3. Δεν παίρνει το σουτ. Γρήγορη πάσα του Γάτου για τον Τσικλιτζή. Σιόκας, δυνά πρόσωπο στο καλάθι, δύσκολη εκτέλεση. Ο Φιλεπέρας στο κέντρο. Νεοφίτου, με φλότερ, ναι. 33-43 τον Αλέξανδρο. Έτσι άλλος ο Τάγκας στο πάγκο. Συμπέκτες του τέλεσε για 3. Δεν ήταν καλό, πήρε ο Αχίλε. Μακρινή πάσα. Δεν καταφέρνει και ο κεφαλάς να συγκρατήσει. Και θα πάει και στον πάγκο για να επιστρέψει ο έτερος Μανουλαράς ο Δημήτρης. 2:40 ακόμη στην τρίτη περίοδο, 33-43. Φράγκος, Γάτος. Ξανά στον Φράγκο, πατά την sideline εκείνος. Από τη γωνία θα μπει Δημήτρης Μανουλαράς, έρχεται από τον πάγκο για την επιλύση. Μία ακόμα ασίστ του Σάλβου. 33-46. Σιόπκας πάλι το σπίνο Καζαναστάσης. Ο Γάτος θα διεισδύσει, θα αλλάξει κατεύθυνση και θα τελειώσει άστοχα τη φάση. Το δεύτερο λεπτά ακόμα για τη λήξη Δεκαλέτου. Τρίποντο ξανά από τον Σαλτόπουλο, τώρα αλλά πολύ άστοχο. Μακρινή του Γάτου, πολύ καλή. Σιόπκας πρόλαβε. Πέρασε από τον Νεοφίτου, σαν σταματημένο εκεί. Έχασε όμως μόνος του το lay-up. Κατοχή θα παραμείνει πάντως για τους escapers. Παίρνει το φάουλ τον Δημήτρη Μανουλαρά, τέταρτο ομαδικό. Βολές. Μία στις δύο. Rebound ο Νεοφίτου. Το Μαδάκι. Νεοφίτου. Τέλεσε για 2. Τα φάουλ δεν υπάρχει κατεστήριγμα. Τρέχει ο Τάγκα. Συγκλητής.
Ανά ταγκάς. Τώρα Γάτος. Το πάρει το τρίποντο. Καλό ήταν η μπάλα, δεν το έκανα το σωματήρι. Διαφορά παραμένει στους 12, θα μείνει χρόνος για ακόμα μία επίδυση των Escapers. Τώρα την επίδεση νεοφύτου με το δεξί, follow του Αχίλε. 34-48 και πάμε σε time out. Λοιπόν, επιστροφή για τα εναπομείνοντα 13,2 δευτερόλεπτα που έχουν στη διάθεσή τους οι Escapers. Έτσι ώστε να μειώσουν τη διαφορά κάτω από τις 14, πιάνουμε τη σχεδία σαν. Βάζει για τη Σιώτκα. Βάλα το φάουλ από τον Τσαλτόπουλο, χωρίς καμία λογική όμως. Είχαν 4 ομαδικά εμπειροκύλες, το μόνο πράγμα που δεν έπρεπε να κάνουμε ήταν αυτό. Ζευγάρι βολών. Με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Το εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτό το δεκάλεπτο και ενώ οι Escapers είναι αυτοί που προσπαθούν να αντιδράσουν και να ανατρέψουν την εις βάρος της κατάστασης, την εις βάρος τους κατάσταση μάλλον, δεν έχουν ούτε ένα φάουλ. 0-5 γράφει στα φάουλ με την Ασπινάκα. 12. Παπαδάκης. Για τους Escapers. Για να δούμε ποιος θα πάρει το σουτ. Παναφορά για τον Γάτο. Τις αναστάσεις για 3. 39-48, μεγάλο καλάθι του Καζαναστάσης στο φινάλι της τρίτης περίοδου. Μεγάλη ανάσα για τους Escapers. Θα ξεκινήσουν την τέταρτη περίοδο πόντας πίσω, αλλά με μονοψήφια τιμή στη διαφορά. Επιστρέφουμε. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στο Ζεφύρι για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε δραπέτες και πυροκύλες. Το Μαδάκης με τις αλλαγές έχει βρεθεί απέναντι στον Μανούρη και θα παίξει τα πόδια. Όχι, θα δώσει τον Νεοφύτου. Νεοφύτου βρίσκει τρόπο να πάει κοντά στο καλάθι και να πάρει το φάουλ. Δύο βολές για τον Αλέξανδρο. Νεοφύτου, Κοσμαδάκης, Δημήτρης Μαντιλαράς, Κεφαλάς και Αχίλε για τις Πυροκύλες, Τσιπιτζής, Σιώπκας, Φράγκος, Μανούρης και Γάτος για τους Escapers. Από τον Νεοφύτου του 39-48 παραμένει. Σιώπκας πάει στο drive, περνά από δεξιά και το βάζει. Δύσκολο καλάθι. 41-48. Ο Μαδάκης για 3 ο Σάλβος. Δεν μπαίνει το σουτ. Και αν σκοράρουν τώρα οι Escapers, παίρνει φωτιά το μάτι. Σιώπκας. Τζιτζής θα συνεργαστεί με τον Μανούρη. Το δεύτερο λεπτά ακόμα. Μανούρης έχει σαν 2 πάνω του. Φράγκος για 3. Δεν μπαίνει. Διαφορά μένει στους 7. Νεοφύτου. Κόβει ωραία ο Μαντιλαράς. Το πιάστηκε λίγο να τελειώσει τη φάση εκεί. Ίσα που πρόλαβε να πατήσει. Γάτος. Περνά, δημιουργεί και έρχεται ο Μανούρης να τελειώσει τη φάση. 43-48. Στους 5 η διαφορά. Οι Escapers είναι εδώ. Αχίλε. Κοσμαδάκης. Διότι θα συνεργαστούν. Πέρασε η πάσα. Νεοφύτου από το high post, όχι.
Rebound όμως επιθετικό, κεφαλά το πήρε. Μανδυλαράς, Κοσμαδάκη, corner 3 του Μανδυλαρά. Airball, Αχίλε, ούτε αυτός. Μπάλα στους Escapers. Πήρε το σκριν του Μανούρη και του έδωσε την μπάλα. Μανούρης ένας μέρας με τον νεοφύτου, επειδή παίξε στον πύρο Killers αυτή τη φορά. Ματάκι. Ματάκι αλλάζει κατεύθυνση, πέρασε ωραία ανάμεσα από δύο. Πήρε το φάουλ από τον Φράγκο. Τρίτο ομαδικό. Για τους Escapers χωρίς φάουλ οι πυροκίλερς εδώ και ένα τρίλεπτο στην τελευταία περίοδο. Οι πυροκίλερς που ακόμη αναζητούν το πρώτο τους καλάθι έχω την εντύπωση σε αυτό το δεκάλεπτο. Δύο από τον Κοσμαράκη, αρκετές χαμένες βολές για τους πυροκύλες. Σιόκας για δύο το πήρε, πάτησε καλά και η μπάλα του έκανε το χατήρι. Πλησιάζουν κι άλλο οι Escapers σε απόσταση ενός τριπόντου τώρα. Κοσμαράκη, Σταυρωτήγη, πάσα στο Μανδυλαρά. Ο Αχίλε ψάχνει διάδρομο. Κεφαλάς. Στα δεύτερα ακόμα. Κοσμαδάκης για τρεις. Μεγάλο τρίποντο του Σάλτου. 45-51. Χρειαζόντουσαν ένα τέτοιο καλάθι οι πυροκύλες για να ξαναπάρουν τα πάνω τους. Συγκλητής. Πιέζει ο Κεφαλάς. Μανούρης. Σαντόφος Κιόπκας. Σιόπκας έμεινε στον αέρα, δεν νικά τον νεοφύτου, ο οποίος παίρνει και το rebound. Έξι λεπτά ακόμη στο μάτ και η διαφορά στους έξι. Μαδάκι, Χατζίλε. Φάουλ, εξυπνικής, βολές. Τώρα το τρίτο μαντικό, διορθώνω. Πάμε σε time out, τέταρτο φάουλ του Τσικλιτζή. Πρόβλημα αυτό για τους Escapers. Επιστρέφουμε για τις βολές του Αχίλε. Στην πρώτη, 45-52. Βάζει και τη δεύτερη. Αχίλε, Κατσίκης, νεοφύτου. Κοσμαδάκης και Κεφαλάς, η πεντάδα των πυροκίλερς. Σιόπκας, Τάγκας, Φράγκος, Γάτος και Μανούρης για Escapers. Γάτος θα την πάρει την ευθύνη και θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Μεγάλο τρίποντο. 48-53, έχουμε δρόμο ακόμα. Κοσμαδάκη, είδε το σκριν του νεοφύτου, ωραία του πέρασε την μπάλα. Στο χείο μου παλέφανε. Σιόπκας. Μανούρης απέναντι σε δύο παίκτες, δεν τους νικά.
Ο Τάγκας δεν προλαβαίνει και παραδέχεται υποθετικά ο κύριος Βαλεκίνος στην μπάλα, αν και ήταν λίγο φαϊνότερο. Τελευταίο πεντάλεπτο στον Σπάρτακο. Κεφαλάζει, φτάζει τον Λεωφανδιαστή με τον Νεοφύτου. Ο Τάγκας παίζει καλή άμυνα. Νεοφύτου, το Σμαδάκι, Σταυρωτές, Νεοφύτου για δύο. Άστοχος, παίρνει όμως ο Ακύλε. Φλότερ, δεν μπαίνει. Γιώργος Τάγκας. Κιώκας. Ακύλε του κλείνει το διάδρομο. Μανούρης το ζήγησε και πρόβαλε τις βολές. Κακή άμυνα για τον Νεοφύτου που έμεινε αρκετά πίσω. 50-53. Πέρασε από αριστερά. Δεν έβαλε όμως το καλάθι. Οι Escapers έχουν την ευκαιρία να μειώσουν στον πόντο ή ακόμα και να εσωφαρίσουν. Κιώκας. Πέρασε από τον Ακύλε. Παραλίγο να πάρει το maximum. Ζευγάρι βολών τον Δημήτρη Σιώκα. Τρίτο φάουλ του Αχίλε, πρώτο ομαδικό των Μπυροκύλες στην τέταρτη περίοδο, έπειτα από 6,5 λεπτά. Στις 2, 51-53. Το Σμαδάκι. Το Νεοφύτου να βάλει ένα σκριν. Κατσίπτησα τη 45. Κοιτάξτε τι κάνει η μπάλα. 51-56. Νέα μαχαιριά στους Escapers. Βρίσκει τον Γάτο. Καθαρίζει την πλευρά ο Φράγκος. Ο Γάτος για τον Μανούρη. Τιμένει ο Παναγιώτης, αλλά η μπάλα είναι από τα δικά του χέρια εκτός. Δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει κιόλας. Όχι, όλα καλά. Έχω την εντύπωση ότι ο Νεοφύτου αλλίωσε και την προσπάθειά του νωρίτερα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν φάνηκε ξεκάθαρα. Λιγότερα από 3 λεπτά, διαφορά στους 5. Οι Πυροκίλερς έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά τίποτα δεν έχει κρυφθεί. Το Σμαδάκι, Νεοφύτου σε μισμάτς. Παίξει απέναντι στον Φράγκο, θα προσποιηθεί, αλλά πριν δεν θα το χάσει. Κιώκας. Οργανωμένη επίθεση, άλλη μία για τους Escapers. Κιώκας. Πέρασε τον Νεοφύτου. Σπλίτ και πάσα, Τάγκας από τη γωνία, όχι, λυπάμαι ο Κατσίκης. 2 και 10, κολλημένα το σκορ στο 51-56. Το Σμαδάκι, Κατσίκης θέλει να τελειώσει το μάτς. 51-59, διοσερή τρίποντα του Κατσίκη. Και όλα δείχνουν ότι οι Πυροκύλες θα φύγουν με το ροζ φύλλο στις αποσκευές τους. Τελευταίο δίλεπτο στον Σπάρτακο και για να δούμε αν οι Escapers έχουν ακόμη σφιγμό. Σιώκας. Και πάλι το σύνο ο Γάτος. Ο Τσικλιτζής θα πάρει το τρίποντο, πολύ άτυχος εδώ. Ο Μανούρης όμως επιμένει και επιμένουν σκοράρει και μειώνει στους 6. Μανούρης, Φράγκος, Σιώκας, Τσικλιτζής και Γάτος από τη μία. Κατσίκης, Μανδυλαράς, Κεφαλάς, Νεοφύτου και φυσικά ο Κοσμαδάκης. Για τους Μπυροκύλερς, τρομερή πάσα του Κοσμαδάκη κάτω από τα πόδια του Μανούρη. Μεγάλη φάση, 53-61. Ολύμπια της κρεμία του Κοσμαδάκη.
Λιόκας. Θέλει να περάσει από αριστερά. Κακό τελείωμα. Οι Κυροκύλες τώρα θα παίξουν με τον χρόνο. Παδάκι. 12 ακόμα. Του Βιτσάιδ για τον Κεφαλά. Τρίποντο στο σίδερο, Μαντιλαράς επιμένει και παίρνει μεγάλο rebound. Κάπου εδώ τελείωσαν όλα. Δεν γυρνάει αυτό το μάτσο σε 45 δευτερόλεπτα. Δεν γίνεται. Νεοφύτου. Μαντιλαράς, το κερασάκι στην τούρτα δεν μπαίνει. Σιόπκας. Γρήγορο καλάθι πρέπει να ψάξουν οι Escapers τώρα. Κάτι παραπάνω από ένα βουνό έχουν ανέβουν. Καθυστέρησαν πολύ. Το τελικό σκορ ψάχνουμε πλέον. Ωραία πάσα του Σιόπκα. Τρομερή δημιουργία. Ωραίο και το τελείωμα του Μανούρη, ο οποίος έχει δώσει τεράστιες μάχες κατά τα δύο καλάθια. Διαφορά πέφτει στους 6, αλλά η κλεψίδρα έχει σχεδόν αδειάσει. 12 δευτερόλεπτα απομένουν. Και λογικά ο Μανούρης θα διαμορφώσει το τελικό σκορ. Στοχώντας. Μπάντο Κατσίκης, τέλος. Οι Killers θα φτάσουν τις 3 διαδοχικές νίκες και τις 10 στο φετινό πρωτάθλημα της Development. 10-14 το ρεκόρ τους, στο 11-13 υποχωρούν οι Escapers. 55-61 τελικό σκορ από τον Σπάρτακο. Καλή συνέχεια σε όλους.